Τα βούρλα, αν και είναι υποτιμημένα στην καθημερινότητά μας, είχαν και συνεχίζουν να έχουν πολλές χρήσεις, κυρίως από τους κατοίκους της Υπαίθρου. Σταδιακά όμως η χρήση τους περιορίζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση των βούρλων στη Λίμνο που παρουσιάζει ο λαογράφος Γιώργος Γιαννέλης. Αφού τα βούρλα συλλεχθούν προσεκτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες κατασκευές. Τα βούρλα αποτελούν την πρώτη ύλη για την κατασκευή του τυριβολιού και για το γνωστό καλαθάκι της Λίμνου. Χωρίζονται με βάση την ευεργεσία τους σε αρσενικά, θηλυκά και κουφά. Με τα θηλυκά πλέκονται τα τυριβόλια. Μετά από φυσική ξύρανση στον ήλιο ή καλύτερα στον αέρα. Συλλέγονται το καλοκαίρι από σημεία που δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, γιατί αλλιώς τα βούρλα σπάνε στο πλέξιμο. Με τον ίδιο τρόπο πλεκόταν και τα καλάθια, τα οποία βέβαια δεν προοριζόταν για να αντέχουν μεγάλα βάρη. Με τα ανθισμένα στελέχη της βουρλιάς πλέκονται τα φρουκάλια ή αλλιώς φρουκαλιές, που είναι μικρές κούπες για τον καθαρισμό των στάβλων και των μαντριών. Επίσης, με τα κουφά βούρλα, που όπως προδίδει το όνομά τους, είναι κούφια στο εσωτερικό του βλαστού τους, επιχρίζονται τα καλάμια της στέγης πριν τοποθετηθεί η λάσπη σαν μονωτικό υλικό.